κατασκευή του αγωγού TAP ξεκίνησε. Το σημαντικό αυτό έργο αρχίζει από εδώ, όπου στηβάζονται οι σωλήνες αγωγού πριν μεταφερθούν στα σημεία εξκαφής για να τοποθετηθούν στο υπέδαφος. Κατά μήκος της όδευσης, το έδαφος διαμορφώνεται κατάλληλα. Στη συνέχεια, και αφού πρώτα οι σωλήνες συγκοληθούν μεταξύ τους, γίνεται το άνοιγμα της τάφρου μέσα στην οποία θα τοποθετηθούν. Το χώμα φυλάσσεται για να χρησιμοποιηθεί στην αποκατάσταση του εδάφους. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες προστασίας και ελέγχου, η τάφρος ξαναγεμίζει με το χώμα εξκαφής και γίνεται επαναφορά της ζώνης εργασίας στην αρχική της κατάσταση. Τέλος, τοποθετούνται σημάσεις που ενημερώνουν τον κόσμο για την ακριβή θέση του υπόγειου αγωγού. Σε λίγα χρόνια, ο αγωγός TAP θα διασχίζει υπόγεια αυτή την περιοχή και παρότι θα είναι αόρατος, τα ωφέλη του θα είναι ορατά σε όλους. Χαίρετε. Είμαστε μαζί για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την τηλεόραση Επιλογές. Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας με μία είδηση η οποία πραγματικά σοκάρει την εσεραϊκή κοινότητα. Λεπτομέρειες από ένα αστυνομικό ρεπορτάζ το οποίο έφτασε αργά το απόγευμα στα δημοσιογραφικά μας γραφεία. Θα μας μεταφέρει ο συνάδελφος ο Δημήτρης Κώτας. Δημήτρη, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Δημήτρη. Καλό βράδυ και στους φίλους τηλεθεατές. Όντως, μία δυσάρεστη είδηση, η οποία έγινε γνωστή σήμερα το μεσημέρι, ωστόσο έγινε χθες το βράδυ. Ένας 29χρονος νεαρός στην Νέα Μπάφρα του Δήμου Αμφίπολης πυροβόλησε με ένα όπλο την θεία του, 56 χρόνων. Δεν κατάφερε να... την τραυμάτισε και στη συνέχεια πήρε ένα μαχαίρι και της κατάφερε 10 μαχαιριές. Η γυναίκα αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Δάμας, είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Στη συνέχεια, αφού έγινε το συμβάν, ο νεαρός αυτοτραυματίστηκε και αυτός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Δράμας για τις πρώτες βοήθειες και μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο διάστημα και να δούμε τα αίτια τα οποία οδήγησαν την πράξη. Πάντως είναι συγκλονιστικό το περιστατικό. Να πούμε ότι η γυναίκα, οι πληροφορίες θέλουν να ήταν εργαζόμενη στο στρατό, έτσι δεν είναι, αξιωματικός, υπαξιωματικός σωστά, στρατού. Σωστά. Τα αίτια ωστόσο αυτού του γεγονότος, που τα κίνητρα που οδήγησαν στον ανιψιό της να επιτεθεί στη θεία, παραμένουν άγνωστα. Σε ελπίσουμε να πάνε όλα καλά στη συνέχεια για την υγεία της γυναίκας. Να πάμε, Δημήτρη, όμως σε ένα άλλο θέμα. Βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή στην πρώτη Σερών και ο λόγος που βρίσκεσαι εκεί είναι η σημερινή επίσκεψη του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Κώστα Καραμάλη, έτσι δεν είναι? Σωστά. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η συνάντηση που είχε με τους κατοίκους της πρώτης, αλλά και με στελέχη και φίλους της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρώην Πρωθυπουργός περίπου στις 6 παρα 20 επισκέφθηκε. Πρώτος σταθμός της επίσκεψής του ήταν ο Τύμβος Καστάς, στην Μεσοστακιά, στην Αμφίπολη. Εκεί τον υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Αμφίπολης, ο κύριος Κώστας Μελίτος. Καταγήθηκε από τον αρχιτέκτονα της ανασκαφής, τον κύριο Λαφατζή, μέσα στο εσωτερικό του Τύμβου. Παρούσα και η κυρία Μάλαμα, η αναπληρώτρια προϊσταμένη εφορίας αρχιτέκτων Σερών, αλλά και ο περιφερειάρχης, ο κύριος Απόστολος Δυτικώστας. Μάλιστα. Το επιτράπει δηλαδή η είσοδος, έτσι, σε αντίθεση, ναι, με εσάς. Γιατί σας είδα απ' έξω για άλλη μια φορά. Μας είδατε στις φωτογραφίες. Καλά είδα, άρα λοιπόν. Ναι. Εντάξει, το γνωστό είναι αυτό, το έχουμε συνηθίσει. Περιμένουμε όμως κάποια στιγμή να μας επιτρέψουν να μπούμε στον Δήμο και εμάς. Τώρα, να πούμε επίσης ότι αμέσως μετά, η ξαναλήξη κράτησε περίπου 45 λεπτά. Έμεινε από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος, κατάπληκτος από αυτά τα οποία αντίκρισε μέσα στο λόφο Καστά, τις σφίγγες, το ψηφιδωτό. Είναι η πρώτη φορά που ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής επισκέπτεται τον Τύμβο Καστά, έτσι δεν είναι? Αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Ακριβώς, δεν έχει ξανά επισκεφτεί το σημείο. Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα, αμέσως μετά, συναντήθηκε και, όπως είπαμε και νωρίτερα, με φίλους και μέλη της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην ψυχαριά Ντίνος του κυρίου Αστρίνη, του Προέδρου της Πρώτης. Συνομίλησε μαζί τους, συνέφαγε, προτίμησε Σαρακοστιανά, Τσίπουρο, μαζί με φίλους και ουσιαστικά στη συνέχεια
ολοκλήρωσε την Δημητρή, συνάντηση μαζί στο σπίτι. Το ρεπορτάζ θέλει να έχει έρθει και με τον κύριο Σαμαρά, ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά δεν μπήκε μέσα εκείνη τη φορά. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια τέτοια πληροφορία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό λέει το δικό μου ρεπορτάζ. Νομίζω όμως ότι έτσι είναι τα πράγματα, αν θυμάμαι καλά τουλάχιστον, από αυτά τα οποία είχαν συμβεί εκείνη την εποχή. Να πούμε ότι δεν ξέρω, είναι μαζί του και ο Κώστας ο Καραμαλής, ο τομεάρχης υποδομών, έτσι δεν είναι? Ο Σεραίος βουλευτής μαζί με τον ξάδελφό του. Ο Κώστας Καραμαλής. Ήταν ο Κώστας Καραμαλής βεβαίως και ο κ. Κώστας παρών στη συνάντηση αυτή. Ήταν μια έτσι και εδώ στην περιοχή μια ένθερμη υποδοχή του πρώην Πρωθυπουργού. Καταχειροκροτήθηκε από φίλους και μέλη της Νέας Δημοκρατίας και τους συγχωριανούς του εδώ στην πρώτη. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο σπίτι του Εθνάρχη. Θα έχει συνάντηση προφανώς με λίγα άτομα να συνομιλήσουν μαζί και να πούν αυτά τα οποία συμβαίνουν, να σχολιάσουν βέβαια αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πολιτική επικαιρότητα. Δεν θέλησε να κάνει δήλωση στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό μου έκανε εντύπωση, Δημήτρη, είναι ότι ενώ δεν είναι μια πολιτική, αν θέλεις, επίσκεψη. Ήταν ιδιωτική συνάντηση. Ήταν ιδιωτική, ναι. Είδαμε ότι αρκετά γαλάζια στελέχη βρέθηκαν εκεί, έτσι δεν είναι? Είδα και πρώην βουλευτές, όπως τον κύριο Λεονταρίδη, για παράδειγμα. Είδαμε τον κύριο Τζιτζικώστο, όπως μας ανέφερες. Είδα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι δεν είναι? Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Στο άκουσμα δηλαδή της επίσκεψης, αρκετά γαλάζια στελέχη βρέθηκαν εκεί. Τα οποία δήλωσαν ικανοποιημένα από την επίσκεψη, ήθελαν να μιλήσουν με τον πρώην Πρωθυπουργό. Αυτό το οποίο παρατήρησα στις φωτογραφίες, γιατί εγώ φωτογραφικό υλικό είδα μόνο, δεν έχω δει ακόμη βίντεο, καθώς είστε ακόμη στο σημείο του ρεπορτάζ, είναι, Δημήτρη, ότι έγινε με ιδιαίτερη θέρμη δεκτός στην περιοχή ο κύριος Καραμάλης. Έτσι. Είδα τους συμπολίτες του να τον αγκαλιάζουν, να τον υποδέχονται με ιδιαίτερη χαρά. Στο σημείο, στην πρώτη Σερών. Πολύ σωστά. Στελέχη φίλη της Νέας Δημοκρατίας. Α, σας πω χαρακτηριστικά ότι εδώ ήταν ο πρώην δήμαρχος Σερών, ο κύριος Βλάχος, ο πρώην δήμαρχος Ειδικής, ο κύριος Σπάσης. Υπήρχαν ο νυν δήμαρχος, ο δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά, ο Δημήτρης Ορνώτας, ο δήμαρχος Αμφίποδης, ο κύριος Κώστας Μελίτος, η Καγνίδου Βίτα ήταν εδώ, ο δήμαρχος Βυσσαλτίας, ο αντιπεριφέρειας Σερών Γιάννης Μωυσιάδης και πολλοί άλλοι φίλοι και μέλη του κόμματος. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο, Δημήτρη, να προσθέσεις. Όπως είπες, δηλώσεις ο πρώην Πρωθυπουργός δεν έκανε στους δημοσιογράφους. Ωστόσο, θα παραμείνει το βράδυ στην πρώτη, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Θα παραμείνει και αύριο το πρωί το πρόγραμμα ότι θα επισκεφτεί τα οχεία του Ρούπερ. Άρα λοιπόν θα συνεχιστεί η αυριανή ημέρα, διήμερη προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω η επίσκεψη. Οπότε λοιπόν θα έχουμε νεότερα στα επόμενα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Δημήτρη, να σε αποδεσμεύσω για να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Ναι. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα όμως εμείς, κυρίες και κύριοι, θέμα. Με την ομιλία του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Νίκου Παπά στην πόλη των Σερών το βράδυ της Τετάρτης. Ο κύριος Παπάς εξαπέλυσε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και συγκεκριμένα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι οι αρχές της ακροδεξιάς είναι αρχές που διαφεντεύουν την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη. Σε ό,τι αφορά τώρα την άρνηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας να ψηφίσει τα μέτρα και τα αντίμετρα που θα φέρει η κυβέρνηση στη Βούλη, παρατήρησε πως βεβαίως η Νέα Δημοκρατία δεν θα ψηφίσει μέτρα με μηδέν δημοσιονομικό κόστος, αλλά είναι έτοιμη να ψηφίσει τα μέτρα που ζητούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και συγκεκριμένα στον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παπάς κατά την ομιλία του στις Σέρες. Οι αρχές της ακροδεξιάς είναι αρχές που διαφεντεύουν την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, επισήμανε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, ο οποίος κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος ότι επέλεξε να βάλει την ακροδεξιά στη διοίκηση του κόμματος, να την κάνει αιχμή του δόρατος της πολιτικής του. Μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης, φίλες και φίλοι, να έχει κάνει πάρα πολύ κρίσιμες επιλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε την ακροδεξιά, την οποία ο κύριος Σαμαράς είχε στη βιτρίνα, να την βάλει τώρα στη διοίκηση. Και την ακροδεξιά να την κάνει αιχμή του δόρατος της πολιτικής του. Μάλιστα, σεβαστή επιλογή. Δικαίωμά του είναι, αυτός είναι πρόεδρος της παράταξής του, αυτός θα επιλέξει ποιος θα είναι ο πολιτικός του προσανατολισμός. Αλλά δεν θα ήταν ενδιαφέρον να μας πούν και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ποιες από τις αρχές του κόμματος του κύριου Καρατζαφέρη εγκατέλειψε ο κύριος Γεωργιάδης για να γίνει αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Να μας τις απαριθμίσουν, να μας πούνε σε αυτό και σε αυτό το σημείο ο κύριος Γεωργιάδης άλλαξε άποψη και γι' αυτό έγινε αντιπρόεδρος.
και για να τους διευκολύνουμε, εάν δεν το κάνουν, θα τους θυμίζουμε εμείς μία-μία, κάθε τόσο, ενδεχομένως μία φορά την εβδομάδα. Διότι αυτές οι αρχές, οι αρχές της άκρας δεξιάς, είναι οι αρχές που διαφεντεύουν αυτή τη στιγμή την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Είναι οι αρχές του μίσους προς την αντίπαλη παράταξη. Όχι του πολιτικού διαλόγου και της πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι ασύλληπτο για ορισμένους από αυτούς ότι η αριστερά βρίσκεται στη διακυβέρνηση του τόπου. Δεν μπορούν να συμβαστούν με την ιδέα αυτή, ανέφερε σε άλλο σημείο της ομιλίας του. Είναι ασύλληπτο για ορισμένους από αυτούς το ότι η αριστερά βρίσκεται στη διακυβέρνηση του τόπου. Δεν μπορούν να συμβιβαστούν με την ιδέα. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή ζητήσαν εκλογές και ζητήσαν ακόμα και τώρα. Και είπανε να μην κλείσει η αξιολόγηση, να πάμε σε εκλογές. Να χαθεί το τρένο, δηλαδή. Για να επανέλθουν με χειρότερες πολιτικές από αυτές που είχαν υπογράψει. Κλείνει όμως λοιπόν, όπως σας είπα, ο κύκλος, φίλες και φίλοι. Σε ό,τι αφορά τώρα την άρνηση του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας να ψηφίσει τα μέτρα και τα αντίμετρα που θα φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή, ο Υπουργός σημείωσε. Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης φέρει κάποιες φοροελαφρύνσεις, δεν θα τις ψηφίσουν. Ήταν έτοιμοι να ψηφίσουν τα μέτρα που ζήταγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τα μέτρα που ζήταγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 4,5 δις. Τα μέτρα που ζήταγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όχι. Είχαν πει τόσα και άλλα τόσα. Αυτή ήταν η απάντησή τους. Ότι θα ψήφιζαν τόσα και άλλα τόσα, ακριβώς για να μην έχουν αμφιβολίες οι ακραίοι κύκλοι των πιστωτών, ότι εδώ υπάρχει μια πολιτική δύναμη η οποία είναι διατεθειμένη πραγματικά να κάνει ό,τι χρειαστεί για να κερδίσει την έννοιά τους. Η Ελλάδα όμως έχει πάψει να πορεύεται με αυτούς τους όρους. Δεν χρειάζονται οι ανοησίες να κομίζονται στο τραπέζι του διαλόγου και να λένε κάποιοι ότι η δική μας διαπραγμάτευση στήχησε δεκάδες δις στην ελληνική οικονομία. Αυτά τα πράγματα δεν βοηθούν και δεν βοηθούν ούτε αυτούς που τα εξτομίζουν. Στο περιθώριο τώρα της ομιλίας, αίσθηση προκάλεσε ότι ο πρώην συντονιστής Νομαρχιακής Επιτροπής Παναγιώτης Κοτρώνης παρακολουθούσε την ομιλία του κ. Παπά όρθιος, ενώ ικανοποιημένα δήλωσαν τα στελέχη του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την προσέλευση του κόσμου. Ενώ τα εύσημα για την όλη διοργάνωση πήρε ο αναπληρωτής συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΟΝ από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Θεόδωρος Ευασλίδης. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι. Πολιτική όμως επικαιρότητα. Συνέντευξη στον δημοσιογράφο Γιώργο Κουβαρά παραχώρησε ο βουλευτής ΕΡΕΟ της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραμανλής. Το λέμε απλά και καθαρά. Εθνική συνεννόηση με τον κύριο Τσίπρα δεν μπορούμε να κάνουμε. Σημείωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Καραμανλής, ενώ παράλληλα χαρακτήρισε τον Πάνο Καμένο καραμανλικό αλλά καρτ και πρωταθλητή του λαϊκισμού. Τα λέμε απλά και καθαρά. Εθνική συνεννόηση με τον κύριο Τσίπρα δεν μπορούμε να κάνουμε. Με αυτή του τη φράση, ο Κώστας Καραμανλής, βουλευτής ΕΡΟΝ, έδωσε ξεκάθαρα το στίγμα της πολιτικής κατεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την κυβέρνηση. Καλεσμένος του Γιώργου Κουβαρά στο χθεσινό Evening Report του Action 24, ο ΣΕΡΕΟΣ βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και τομεάρχης υποδομών και μεταφορών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα νέα μέτρα που θα φέρει η κυβέρνηση. Μίλησε για ευθύνες της Ευρώπης στο ζουρλομανδία του μνημονίου, ενώ άσκησε κριτική για τη διαπραγματευτική τακτική της κυβέρνησης. Εμείς, κύριε Κουβαρά, πιέζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό η κυβέρνηση να κλείσει την αξιολόγηση. Η κυβέρνηση αυτή μας έφερε ένα τρίτο μνημόνιο που ήταν αχρίαστο. Έπρεπε να το είχαν κλείσει εδώ και ένα χρόνο, από το Μάρτιο του 2016. Και εν πάση περιπτώσει, για να το πούμε πολύ απλά και να κλείσει αυτή η κουβέντα. Εμείς, δεκανίκη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρόκειται να γίνουμε. Τα μέτρα αυτά έχουν υπογραφή. Έχουν την υπογραφή του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ θα σας το πάω και ένα βήμα παραπέρα και σας το είπα και πριν. Συζητάμε υποθετικά. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πότε. Και εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπάνω. Και αν θα κλείσει η αξιολόγηση. Περιμένουμε το Θέλω ΣΥΡΙΖΑ. Να το κάνουμε με τη σειρά, γιατί είναι σημαντικό το θέμα εδώ. Δεν είναι καταρχάς οξύμορο να μην ψηφίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τα μέτρα που θα κληθεί να εφαρμόσει ως κυβέρνηση. Διότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο πάντα τονίζει ότι τα κράτη έχουν συνέχεια. Ο κ. Μητσοτάκης είπε μεν δεν θα ψηφίσω ούτε τα μέτρα ούτε τα αντίμετρα, αλλά λέει θα σεβαστώ τις συμφωνίες της χώρας, δεν μπορεί να το αλλάξει. Κύριε Κουβαρά, αυτό. Θυμάστε το ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση που έλεγε αστεία και γελία πράγματα ότι θα σκίσει το μνημόνιο και θα χορέψουν οι αγορές πεντοζάλι. Ναι, φαντάζομαι εσείς να έχετε να πείτε τέτοια πράγματα. Είμαστε ένα σοβαρό κόμμα που σεβόμαστε τις συμφωνίες
της κάθε κυβέρνησης, μάλιστα, γιατί το κράτος έχει συνέχεια. Αλλά αυτό, κύριε Κουβαρά, δεν σημαίνει ότι όταν και εφόσον η Νέα Δημοκρατία έρθει στα πράγματα, δεν θα έχει τη δυνατότητα να κάνει το δικό της μήνυμα πολιτικής. Παράλληλα, ο Κώστας Καραμαλής χαρακτήρισε τον Πάνο Καμένο καραμαλικό αλακάρτ και πρωταθλητή του λαϊκισμού, τονίζοντας: «Όλοι στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουμε στις αρχές του ιδρυτή μας και είναι αστείο να μιλάμε για καραμαλικούς εκτός παράταξης». Δεν μου λέτε, επειδή λέμε για το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ μετά τη συνάντηση Καραμαλή Μπακογιάννη σήμερα το πρωί λέει ότι κανείς δεν θα πρέπει να ομιλεί στο όνομα του πρώην Πρωθυπουργού. Και αναφέρεται στον κύριο Καμένο, ο οποίος προσφάτως χρησιμοποίησε το όνομα του πρώην Πρωθυπουργού στη Βουλή για να πει καλά λόγια για εκείνον. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα αυτές τις αναφορές Καμένου, μπορείτε να μου πείτε, γιατί είχα ακούσει και εσάς εσχάτως να λέτε ότι ο κύριος Καμένος είναι καραμαλικός ευκαιρίας. Αλακάρτ. Αλακάρτ, ναι. Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω σε αυτούς τους παλιοκομματικούς όρους καραμαλική, μισοταγική, παπανδρεϊκή. Εμείς είμαστε μια παράταξη όπου ο ιδρυτής μας έχει θέσει μερικές πολύ απλές αρχές. Ναι. Ποιες είναι αυτές? Το εθνικό πάντα πάνω από το κομματικό. Πάντα να μιλάμε μακριά από τους λαϊκισμούς, πάντα να μιλάμε με μέτρο και πάντα να έχουμε μετριοπάθεια και δωρικότητα. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Καμένος, έτσι όπως πολιτεύεται τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ μακριά από αυτές τις αξίες. Καλά, μου επιλέξατε τώρα τη δωρικότητα και εσείς πήγατε στο πιο δύσκολο. Καθόλου δύσκολο. Αυτή είναι μια πόσοι είναι δωρικοί στις μέρες μας, σαν τον Κωνσταντίνο Καραμαλή? Νομίζω... Πήρατε ένα σημείο που δεν θα βρούμε κανένα να είναι τόσο δωρικός. Άρα... Μπορεί να μην είναι τόσο δωρικός, αλλά θα έλεγα ότι ο κύριος Καμένος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το τελευταίο καιρό είναι πρωταθλητής του λαϊκισμού. Προσπαθεί και αυτός για τους δικούς του εσωκομματικούς λόγους και για να, άμα θέλετε, να αλλιεύσει ψήφους από τη δική μας παράταξη, να παίξει ένα παιχνίδι. Εμείς δεν τον ακολουθούμε. Λέμε πολύ απλά ότι όλοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουμε στις αρχές του ιδρυτής μας και είναι αστείο να συζητάμε για καραμαλικούς, για νεοδημοκράτες, για ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτή την παράταξη της μεγάλης φιλελεύθερης κεντροδεξιάς να είναι εκτός παράταξης. Ο τομεάρχης υποδομών της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε στους κυβερνητικούς χειρισμούς στα εθνικά θέματα, επισημένοντας πως η κυβέρνηση παίζει με τη φωτιά. Τέλος, χαρακτήρισε εξαιρετικά επικίνδυνο τον μικρομεγαλισμό κάποιων πολιτικών κύκλων της χώρας που πρεσβεύουν ότι υπάρχει δρόμος εκτός Ευρώπης. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή, επειδή διάβασα και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο το οποίο νομίζω έγραψε ο κύριος Τσίπρας, μιλάει για την Ευρώπη της ενότητας και της αλληλεγγύης. Ναι. Αυτό όμως, ξέρετε, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Μιλάει δηλαδή για την Ευρώπη η οποία πρέπει να κυριαρχήσουν η αριστερά και οι οικολόγοι και οι πράσινοι. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Γιατί? Τα σοβαρά κράτη, κύριε Κουβαρά, δεν αλλάζουν την πολιτική τους στην Ευρώπη και το έχουμε δει αυτό ιστορικά, άμα θέλετε, με την αλλαγή μιας κυβέρνησης. Ούτως ή άλλως, τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα σήμερα και τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη στην ουσία έχουν την ίδια ατζέντα όσον αφορά την Ελλάδα. Δηλαδή, και ο Σούλτς να βγει στη Γερμανία θα είναι το ίδιο σαν να είναι η Μέρκελ. Έχω την εντύπωση ότι ένα σοβαρό κράτος δεν αλλάζει την εξωτερική του πολιτική από τη μία στιγμή στην άλλη. 40 φορές τώρα, κυρίες και κύριοι, λιγότερο από κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και ελεύθερο επαγγελματία φορολογούνται οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με την εφημερίδα Αληθινές Ειδήσεις, το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει ρύθμιση κατά την οποία θα εξομοιωθούν φορολογικά οι βουλευτές με τους Έλληνες πολίτες. Υπάρχουν επιπλέον και εισηγήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου και για μείωση της βουλευτικής αποζημίωσης κατά 1.000 ευρώ το μήνα. Την κατάργηση του αφορολόγητου στους βουλευτές ετοιμάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με την καθημερινή εφημερίδα Ειδήσεις, ενώ αναφέρει ότι υπάρχουν εισηγήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου και για μείωση της βουλευτικής αποζημίωσης κατά 1.000 ευρώ το μήνα. Ποια όμως είναι η αντίδραση των σεραίων πολιτών στο άκουσμα της παραπάνω είδησης? Αφορολόγητο των βουλευτών. Μια ζωή το ακούω τα αφορολόγητα των βουλευτών. Δεν γίνεται τίποτα με αυτούς. Δεν γίνεται τίποτα παραπάνω. Δεν θα γίνει τίποτα. Στα λόγια θα μείνει και αυτό. Όπως μείναν και τόσα άλλα. Όλο για τον εαυτό τους. Εμείς δεν έχουν να φάμε, αυτοί ψηφίζουν για τον εαυτό τους πάλι νόμους συνέχεια. Ακριβώς. Ακριβώς. Τι να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Βεβαίως, είναι, σωστό είναι. Όλοι να φορολογούνται. Όλοι ίσα. Στα ίσα όλοι. Γιατί λίγο μέσα θα παίρνουν. Και εμείς που παίρνουμε 7 εκατοστάρικα, τι γίνεται? Αυτός που ό,τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτούς. Ό,τι θέλουν κάνουν. Να τους κάνουν 150, όπως είναι τα γειτονικά κράτη, ή επί 300. Τρώνε τον όλο τον προϋπολογισμό. Να σκοτούν να φύγουν. 150 φτάνουν και παραφτάνουν.
Σύμφωνα τώρα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, οι 300 βουλευτές της Βουλής, όπως προβλέπει το σχέδιο που επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών, θα χάσουν την απαλλαγή για το 25% του εισοδήματός τους που ισχύει μέχρι και σήμερα. Θα φορολογούνται πλέον όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες. Αλλά 5 τώρα κράτηση είχαμε. 5 ευρώ. Αηδίες. Αυτοί παίρνουν αύξηση και εμείς έχουμε μείωση. Συντάξεις μας έχουν ρημάξει. Συντάξεις κόβουν συνέχεια. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει εμείς. Πιστεύετε είναι σωστό να οι βουλευτές να φορολογούνται και αυτοί όπως εμείς, τόσο ψηλά. Αυτοί παίρνουν πολλά λεφτά, κυρία. Οπότε πρέπει να φορολογούνται. Και αυτοί πρέπει να φορολογούνται, βέβαια. Εμείς παίρνουμε λίγα, γιατί μας κουπάνε τόσο πολλά. Φόρο, πολύ φόρο μας κουπάνε. Τα σπίτια, τα χωράφια. Τώρα τα σπίτια επιτρέπεται να πληρώνουν φόρο εμείς. Σωστό. 100% σωστότερο. Φορολογούνται. Σε να μείνουν μόνο 100 βουλευτές, όχι 300. Επιπλέον γίνεται γνωστό ότι οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου με πιστωτικές κάρτες θα πληρώνουν πλέον κινητά, τηλέφωνα, βενζίνες, εισιτήρια μέσων μεταφοράς και έξοδα γραφείου για να ελέγχουν τις δαπάνες τους. Βουλεμένοι, όλοι είναι βουλεμένοι. Του κόσμου τα λεφτά παίρνουν και κάνουν και παράπονα. Τις προάλλες 17.000 το μήνα ευρώ είχαν καφέδες και κουλουράκια. Κανένα να μην μείνει. Όλοι να φύγουν από τη Βουλή. Είναι χαραμοφάιδες όλοι. Μόνο να τα παίρνουν είναι. Τίποτα άλλο. Να τα παίρνουν είναι, άσε να μ' ακούσουν. Ίσο με εμάς. Αυτό είναι σωστό πράγμα. Έτσι είναι. Έτσι πρέπει. Έτσι βέβαια. Εμείς παίρνουν 500 ευρώ και αυτοί παίρνουν 5-6-7 χιλιάδες δραχμές. Λέμε. Αναρωτιέμαι, η Ολλανδία έχει 13.000 ψηφοφόρους. Είναι 17 εκατομμύρια. Ναι. Λοιπόν, αναρωτιέμαι, γιατί έχει 150 και εμείς να έχουμε 300 βουλευτές. Γιατί να έχουμε να κατεβούν στους 100-150. Δεν είναι σωστό. Αυτοί πώς κυβερνάνε. Εσύ δεν είναι. Ναι. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Και για το οικονομικό βέβαια. Όταν κάνουν δηλώσεις 77.000, αφού βγαίνουν στα μέρη και λένε ότι 77.000 δηλώσεις κάνουν. Χιλιάδες. Πού είναι αυτά τα λεφτά. Οι φτωχοί να φορολογηθούν και αυτοί. Οι αυτοί γιατί να εξαιρούνται. Αυτοί ψηφάνε νόμο όπως τους συμφέρει. Ναι, αυτό γι' αυτό ρωτάνε. Τέτοιο νόμο ψηφάνε αυτοί. Ναι. Όπως τους συμφέρει, αν είναι ελαττωθεί ο μισθός, αύξηση που πάνε παίρνουν, αφορολόγητα παίρνουν. Ναι. Εμείς μας κρατάνε 5 φορές φόρο, αυτή μια φορά. Γιατί, τα είναι τα καλά παιδιά. Τώρα ψήφισαν να πάρουν να έχουν περισσότερους φόρους, όπως εμείς. Αυτοί. Ναι, έτσι σχεδιάζουν τώρα. Παραμύθια είναι όλα. Εκστρατεία ενημέρωσης από την ΚΕΔ τώρα, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε τις προηγούμενες ημέρες για Καλλικράτη και την αλλαγή του εκλογικού νόμου που θα προωθήσει το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός Πάνος Κουρλέτης. Την ερχόμενη Παρασκευή, οι δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας, μάλιστα, θα ενημερωθούν από τον πρόεδρο της ΚΕΔ, τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Τα πάνω κάτω στις εκλογές για Δήμους και Περιφέρειες το 2019 βάζει η πρόθεση της κυβέρνησης να καθιερώσει την απλή αναλογική ως εκλογικό σύστημα και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η υιοθέτηση αναλογικού εκλογικού συστήματος προωθείται με αφορμή την αναμόρφωση του Καλλικράτη, προκαλεί θύελλα αντιδράσεων στους κόλπους αυτοδιοίκησης, με τους αιρετούς να υποστηρίζουν ότι αντί των θεσμικών αλλαγών, στο θεσμικό πλαίσιο επιλέγει την αλλαγή του νόμου με στόχο να αποκτήσει τον έλεγχο στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, όπου οι δυνάμεις της είναι μετρημένες. Νομίζω, κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι το πώς θα εκλέγεται το Δημοτικό Συμβούλιο και αν θα βγαίνουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι από την πρώτη Κυριακή, αν θα έχουμε το 50-1 που θα δίνει τον Δήμαρχο, είναι δευτερεύουσα σημασία. Θα πρέπει να επικεντρώσουμε στα ουσιαστικά ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και ένα από αυτά, κατά τη γνώμη μου, είναι η σωστή απορρόφηση των πόρων που λείπουν τα τελευταία χρόνια από την τοπική αυτοδιοίκηση και έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση ασφυξίας στους Δήμους που θέτουν σε αμφισβήτηση ακόμα και την ίδια την ύπαρξη των Δήμων και φυσικά όλα τα θέματα που σχετίζονται με την τεράστια γραφειοκρατία που υπάρχει στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι το βάρος της συζήτησης για την διοικητική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη πρέπει να πέσει κυρίως στα θεσμικά ζητήματα που αφορούν τον Καλλικράτη και όχι να επικεντρώνουμε στον τρόπο εκλογής των δημάρχων ή των δημοτικών συμβούλων. Οι δήμαρχοι τώρα βρίσκονται στα κάγκελα και προειδοποιούν πως η αυτοδιοίκηση μπαίνει πλέον σε περίοδο μάχης και αν επιμένει η κυβέρνηση να νομοθετεί για αυτή χωρίς αυτούς θα πάνε μέχρι τέλους.
Ήδη η ηγεσία της ΚΕΔΕ άρχισε περιοδία ανά τους δήμους της χώρας, προετοιμάζοντας τους αυτοδιοικητικούς φορείς να είναι σε ετοιμότητα και να αντισταθούν απέναντι στις προωθούμενες κυβερνητικές αλλαγές του Καλλικράτη. Κατά τη γνώμη μου, αυτά δεν ενδιαφέρουν την κοινωνία. Στην φάση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία, αυτό που ενδιαφέρει είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, ο εγκύτερος θεσμός δίπλα στον πολίτη που είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, να μπορέσει να λειτουργήσει με σωστό τρόπο για να δώσει υπηρεσίες προς τον πολίτη. Δεν ενδιαφέρει ο τρόπος που θα εκλέγονται είτε τα δημοτικά συμβούλια είτε ο δήμαρχος. Εκείνο που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι να μπορούμε να του παρέχουμε σωστές υπηρεσίες για να διευκολύνουμε την καθημερινότητά του. Προς τα εκεί πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι το νομοσχέδιο που είναι πρώτο πυλόν να πάει στην ολομέλεια της Βουλής για να το ψηφιστεί από την νομοθετική εξουσία και νομίζω δυστυχώς ρίχνουμε τα φώτα μας στον τρόπο εκλογής των δημοτικών αρχών και είναι πέρα για πέρα κάτι τέτοιο είναι λάθος. Ενημερωθήκαμε από τον πρόεδρο τον κύριο Λάζαρο Κυρίζογλου ότι την Παρασκευή σε 3 ημέρες θα έχουμε επίσκεψη κλιμακίου της ΚΕΔΕ και θα διοργανωθεί μια ημερίδα ενημέρωσης για το πώς πάει η πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών για την διοικητική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη. Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή στις 6 το απόγευμα πρόκειται να γίνει η υποδοχή τεμαχίου από τον Τίμιο Σταυρό στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικήτα του Νέου της πόλης των Σερών από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος. Θα καλησπερίσουμε αμέσως τον πατέρα Αναστάσιο Καμπουριδί, ο οποίος είναι και εφημέριος του Ιερού Ναού του Αγίου Νικήτα του Νέου. Καλώς ήρθατε, πατέρα Αναστάσιο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και σε εσάς και στους αγαπητούς τηλεθεατές σας. Μια μεγάλη η μέρα η ερχόμενη Παρασκευή για την τοπική μας εκκλησία και μιλάμε για την υποδοχή του τεμαχίου από τον Τίμιο Σταυρό, ο οποίος θα τον υποδεχτείτε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικήτα, έτσι δεν είναι? Ναι, έχουμε την μεγάλη χαρά, την ευλογία και την τιμή αύριο το απόγευμα Παρασκευή 17 Μαρτίου κατόπιν ενεργειών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας του κυρίου Θεολόγου να υποδεχθούμε τεμάχιο του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού του κυρίου μας που φυλάσσεται εδώ και αιώνες στην παλέφατο Ιερά Μονή Οσίου Ξενοφόντος του Αγίου Όρους. Mm-hmm. Να μας πείτε λίγο και για το πρόγραμμα. Στις 6 το απόγευμα, πατέρα Αναστάσια, θα γίνει υποδοχή, έτσι? Ναι, η επίσημη υποδοχή θα γίνει αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, τον κύριο Θεολόγο και με όλους τους ιερείς της πόλεως των Σερών. Έχουν καλεστεί και όλες οι αρχές εδώ της πόλεως μας. Η άφιξη θα γίνει στον προαύλιο χώρο του ιερού μας ναού, όπου θα γίνει μία σύντομη δέηση και αμέσως μετά θα κατευθυνθούμε μέσα στον ιερό ναό για να γίνει η επίσημη δοξολογία επί τη αφίξη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Και μετά από ένα πολύ σύντομο διάλειμμα θα αρχίσουν οι χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Και καθημερινά ο ιερός μας ναός θα είναι ανοιχτός από τις 7.30 ώρα το πρωί ως και τις 10 το βράδυ και θα τελούνται καθημερινά ιερές ακολουθίες και το πρωί και το απόγευμα. Και μπορούν οι πιστοί να έρχονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ωστόσο να προσκυνούν έτσι και να παίρνουν ασφαλώς, την ευλογία. Ασφαλώς, εφόσον ο ιερός ναός θα είναι ανοιχτός και ο Τίμιος Σταυρός θα παραμείνει για μία εβδομάδα στην πόλη μας και στον ιερό ναό του Αγίου Νικήτα, ως και την μεθεπόμενη Παρασκευή, 24 Μαρτίου το πρωί. Στις 10.30 το πρωί που θα αναχωρήσει. Θα γίνει πρωινή ακολουθία και μετά θα αναχωρήσει για να επιστρέψει ο Τίμιος Σταυρός πίσω στην Ιερά Μονή Οσίου Ξενοφόντος του Αγίου Όρους. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι ο Άγιος Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Ξενοφόντος αποδέχτηκε το αίτημα της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Πρέπει να πούμε και ότι ο Άγιος Καθηγούμενος, ο πατήρ Αλέξιος, είναι σεραϊκής καταγωγής από εδώ, από την πόλη των Σερών. Και το τίμιο ξύλο θα το μεταφέρουν πατέρες της Ιεράς Μονής, όπου θα παραμείνουν και όλη την εβδομάδα εδώ. Και πραγματικά, εν όψη της περίοδου αυτής της πνευματικής μας προετοιμασίας για το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου μας, ο Τίμιος Σταυρός, μια που
την Κυριακή αυτήν, την Τρίτη Κυριακή των Ιστιών, που είναι Κυριακή της Σταυροπροσκύνησης, θα τον θέσουμε στον μέσον του Ιερού Ναού για να πάρουμε την χάρη και την ευλογία του, αλλά και την δύναμη για να ανταπεξέλθουμε το υπόλοιπο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Πραγματικά για εμάς τους Σεραίους και ιδιαιτέρως φυσικά πρέπει να το πούμε και για τις κυρίες και τις γυναίκες, μια που δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στο Άγιο Όρος. Ο Τίμιος Σταυρός έρχεται εδώ σε εμάς για ενίσχυση στον πνευματικό μας αγώνα. Να πούμε και, πατέρα Αναστάση, ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να φύγει το τεμάχιο του Τιμίου Σταυρού από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος. Αυτό οφείλουμε να το πούμε, ότι δηλαδή είναι μεγάλη χαρά για μας και μεγάλη τιμή, αν θέλετε, που δέχθηκε η Ιερά Μονή Ξενοφόντος για δεύτερη φορά, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, να έρθει το τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου εδώ. Ασφαλώς, λέτε πολύ σωστά αυτό. Ο Τίμιος Σταυρός είχε έρθει πριν από μία δεκαετία πάλι στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικήτα το 2007 και όπως προείπατε πρέπει να υπάρξουν ειδικές εγκρίσεις εκτός από την Ιερά Μονή και από την Ιερά Επιστασία, από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, ώστε να επιτραπεί το να βγει αυτό το ορθόδοξο θησάβρισμα και να έρθει εδώ στην πόλη μας και στην ενορία μας. Mm-hmm. Πριν να σας αποδεσμεύσω, πατέρα Αναστάση, για άλλη μια φορά λίγο το πρόγραμμα να αναφερθούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Παρασκευή. Αύριο στις 6 Παρασκευή, η επίσημη υποδοχή στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Νικήτα. Αμέσως θα γίνει μια δέηση, σύντομη δέηση στον προαύλιο χώρο. Mm-hmm. Θα κατευθυνθούμε στον Ιερό Ναό για να γίνει επίσημη δοξολογία, όπου θα προεξάρχει ο Σεβασμιότος Μητροπολίτης μας. Και μετά από μια μικρή ανάπαυλα θα αρχίσει σε 7.30 ώρα το απόγευμα οι χαιρετισμοί, η τρίτη στάση των χαιρετισμών της προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Mm-hmm. Και εννοείται καθημερινά. Ξέχασα να πω ότι μετά το τέλος των χαιρετισμών θα αρχίσει και η Ιερά Αγρυπνία. Mm-hmm. Και καθημερινά όλες τις ημέρες, πρωί-απόγευμα, θα τελούνται ιερές ακολουθίες σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί. Mm-hmm. Και την ερχόμενη Παρασκευή πρωί, δηλαδή μετά από μια εβδομάδα. Μετά από μια εβδομάδα, στις 24 το πρωί, θα γίνει η αναχώρηση πάλι προς την Ιερά Μονή Ξενοφόντος. Είναι μεγάλη ευκαιρία, όπως είπατε κι εσείς, και για τις κυρίες, αλλά και για εμάς, οι οποίοι δεν είχαμε την χαρά ποτέ, ή αν θέλετε, την ευλογία να βρεθούμε στο Άγιο Όρος, να σπεύσουμε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικήτα του Νέου, να προσκυνήσουμε και να πάρουμε την χάρη, γιατί έρχεται και Πάσχα και νομίζω ότι όλοι πρέπει να αγκαλιάσουμε την Εκκλησία μας. Έτσι δεν είναι, πατέρα Αναστάση? Σίγουρα είναι ένα πνευματικό εφόδιο, μια δύναμη να πάρουμε, να ανταπεξέλθουμε στις τόσες δύσκολες συνθήκες όπου ζούμε. Λίγα πράγματα μας έμειναν και ένα από τα αυτά είναι η Εκκλησία και η Ορθοδοξία μας. Σας ευχαριστώ πολύ, πατέρα Αμήν, Αναστάση. Με χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα. Εμείς, 12 ολοκένουργια καροτσάκια αποκομιδής απορριμμάτων προμηθεύτηκε ο Δήμος των Σερών για το τμήμα οδοκαθαριστών. Με αυτόν τον τρόπο, αναβαθμίζεται η υπηρεσία οδοκαθαριστών και καθαριότητας, αφού η καθαριότητα των δρόμων πλέον θα γίνεται με αποτελεσματικότερο αλλά και πιο γρήγορο τρόπο. 12 ολοκένουργια καρότσια αποκομιδής απορριμμάτων προμηθεύτηκε ο Δήμος Σερών για το τμήμα οδοκαθαριστών. Με αυτόν τον τρόπο, η υπηρεσία αναβαθμίζεται, καθώς η καθαριότητα των δρόμων θα γίνεται αποτελεσματικότερη και πιο γρήγορη. Η υπηρεσία καθαριότητας οργανώνει το τμήμα οδοκαθαριστών με στόχο τη σύγχρονη λειτουργία της και την αποτελεσματικότερη καθαριότητα των δρόμων της πόλης των Σερών. Ο Δήμος Σερών και συγκεκριμένα ο τομέας της καθαριότητας προμηθεύτηκε 12 ολοκένουργια καροτσάκια αποκομιδής απορριμμάτων για να διευκολύνονται οι οδοκαθαριστές όταν κάνουν τη δουλειά τους, όταν μαζεύουν τα σκουπίδια από τους δρόμους και με στόχο να καθαρίζονται οι δρόμοι με πιο αποτελεσματικό και γρήγορο τρόπο. Αυτή η κίνησή μας, αυτή η ενέργειά μας, η απόφασή μας εντάσσεται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας που έχει η Δημοτική Αρχή για να παρουσιάσουμε μια πιο καθαρή πόλη, ένα πιο καθαρό Δήμο. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Παντελής Χράπας σημείωσε ότι οι υπάλληλοι του τμήματος θα χρεωθούν τις επόμενες ημέρες τα νέα καροτσάκια και θα είναι πανέτοιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους Σεραίους πολίτες. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε τα 12 καρότσια αποκομιδής που έχουμε προμηθευτεί για να ενταχθούν στο στόλο των οδοκαθαριστών του τμήματος Σάρωσης του Δήμου Σερών. Εκτός από όλα τα προηγούμενα που προανέφερε ο κύριος Δήμαρχος,
ένα σημαντικό κομμάτι που θα αλλάξει την εικόνα είναι η αισθητική. Πλέον θα πάψουμε να βλέπουμε εργαζόμενους να στέλνουν μια σακούλα στον δρόμο και θα έχουν αυτό το όμορφο καροτσάκι το οποίο θα συλλέγουν όλα τα απορρίμματα και θα βάζουν μέσα και τα εξαρτήματά τους. Μαζί με το περιβάλλον που το καθαρίζουμε και το διατηρούμε καθαρά όλη την ημέρα και όλο τον μήνα, πλέον αλλάζει και η αισθητική των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας με μια εικόνα πολύ καλύτερη από αυτή που υπήρχε πριν. Είναι μια ελαφριά κατασκευή εξάρτημα αυτό το συγκεκριμένο καρότσι κάδων αποκομιδής, το οποίο θα μπορούν εύκολα να το χειρίζονται και να το διαχειρίζονται οι εργαζόμενοι μέσα στα αυστηρά όρια του κέντρου της πόλης των Σερών. Κοστίσανε 280 ευρώ το ένα, στο σύνολο είναι γύρω στα 3,5 χιλιάρια. Ήταν μια καλή αγορά, έγινε έκπτωση από τον προμηθευτή. Βέβαια θέλαμε να πάρουμε κάτι διαφορετικό, απλά πολλές εταιρείες στην Ελλάδα κλείσανε και θα έπρεπε να το προμηθευτούμε αυτό το διαφορετικό που θέλαμε από το εξωτερικό. Είναι ελληνικής κατασκευής και τα προμηθευτήκαμε πρόσφατα. Έχει 3 μέρες, 4 που ήρθαν στο Δήμο. Πραγματοποιήθηκε, κυρίες και κύριοι, χθες στο στρατόπεδο Λοχαγού Παράσχου στην Κομωτινή τελετή παραλαβής παράδοσης της διοίκησης 29ης Ταξιαρχίας Πεζικού από τον υποστράτηγο Νικόλαο Νιζάμι στον ταξίαρχο Γιώργο Χατζηγιώργιο. Πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο Λοχαγού Παράσχου στην Κομωτινή τελετή παράδοσης παραλαβής της διοίκησης της 29ης Ταξιαρχίας Πεζικού από τον υποστράτηγο Νικόλαο Νιζάμι στον ταξίαρχο Γιώργο Χατζηγιώργιου. Ο παραδίδων υποστράτηγος, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε μετά τις πρόσφατες κρίσεις στο στράτευμα, ανέγνωσε την τελευταία ημερήσια διαταγή του, τονίζοντας πως παραδίδει την διοίκηση, ολοκληρώνοντας μια πορεία 35 ετών στις ένοπλες δυνάμεις, έχοντας την τιμή να διοικήσει για ένα έτος την ιστορική αυτή ταξιαρχία, σε ένα ευαίσθητο και νευραλγικό χώρο της πατρίδας μας. Έτσι του ως 29 μηχανοποιημένη ταξιαρχία είναι καταξιωμένο στην ψυχή και στην καρδιά των Κομωτινέων. Ενώ το ιστάμεθα άγρυπνη, το έμβλημά της, τονίζει την αποφασιστικότητα της ταξιαρχίας έναντι κάθε πιθανού επιβολέα στη Θράκη. Στο πλαίσιο του ιστάμεθα άγρυπνη, αλλά και της αποστολής της ταξιαρχίας, τόσο η διοίκηση όσο και οι μονάδες της ταξιαρχίας περπατήσαμε τις πιθανή προς πιθανή τους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης, ορεινά, ημιορεινά, παιδινά. Ήρθαμε σε επαφή με απλούς ανθρώπους της Θράκης, τονώσαμε το ηθικό τους. Νιώσαμε τη συγκίνησή τους από την παρουσία μας, αλλά και την αγάπη τους, ενώ παράλληλα τους συμπαρασταθήκαμε έμπρακτα μέσω της κοινωνικής προσφοράς, στην οποία προσδώσαμε έμφαση και δυναμική. Από την πλευρά του, ο νέος ταξίαρχος Γιώργος Χατζηγεωργίου τόνισε πως αναλαμβάνει τη διοίκηση έχοντας πλήρη επίγνωση της τιμής που του έγινε, αλλά και των ευθυνών και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή. Με απόφαση της στρατιωτικής ηγεσίας, αναλαμβάνω πως σήμερα τη διοίκηση της 29ης μηχανοποιημένης ταξιαρχίας. Έχοντας πλήρη επίγνωση της τιμής που μου έγιναν και των ευθυνών και υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν. Διακατεχόμενος από συναισθήματα συγκίνησης και υπερηφάνειας που πηγάζουν από την ιστορία της 29ης μηχανοποιημένης ταξιαρχίας Πόκρατες, αποδίω φόρο τιμής στους αδράνους νεκρούς της και υποκλίνομαι βλαβικά στις έντεξες πολεμικές σημαίες της ταξιαρχίας και των μονάδων. Ο τόπος μας. Οι άνθρωποι μας. Η γνώση μας. Το μεράκι μας. Η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή. Η φέτα του τόπου μας. Να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα ψηφίσει τα μέτρα που διαπραγματεύεται η κυβέρνηση. Τα μέτρα είναι δικά τους, κανείς δεν τα ζητούσε και φοβάμαι ότι σε λίγο θα ζητούν περισσότερα. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλα όμως όσα υπόθηκαν και ποια θα είναι η στάση της Νέας Δημοκρατίας θα συζητήσουμε αμέσως με τον κύριο Θεόδωρο Καράουγλου, πρώην υπουργό και βουλευτή φυσικά της Νέας Δημοκρατίας. Καλό σας βράδυ, κύριε Καράουγλου, από τις ΣΕΡΕΣ.
Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καράγλου, μια συγκέντρωση, μια ομιλία του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Μια ομιλία μέσα από την οποία ξεκαθάρισε ο πρόεδρος σας το τι ακριβώς στάση θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία στα μέτρα και στα αντίμετρα που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι? Ναι, και όχι μόνο αυτό. Πριν πούμε για αυτά, να επισημάνω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα που έχω μια 13ετή θητεία και εμπειρία στο Κοινοβούλιο, όπου είναι μία από τις λίγες φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα πρόεδρο του Κυριάκου Μητσοτάκη, που πρώτον συγκαλείται τακτικά κοινοβουλευτική ομάδα, όπως προβλέπει δηλαδή ο κανονισμός της ανατρίβνου, και δεύτερον δίνεται ο λόγος για τους βουλευτές, γιατί με το που τέλειωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά για ένα-δύο ώρο περίπου είχαμε συζήτηση, ελεύθερη συζήτηση, τοποθετήσει από τους βουλευτές. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι κατακτήσαμε δηλαδή και την κομματική δημοκρατία, γι' αυτό και το αναφέρω. Βέβαια, και είναι πολύ σημαντικό για να υπάρχει και ανταλλαγή απόψεων. Και φυσικά μπορεί κάτι να μην το γνωρίζει ο πρόεδρος ή να μην το γνωρίζετε εσείς, να βρείτε από κοινού μια λύση, μια κοινή γραμμή. Στο διατάφτα τώρα. Ναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο σε εσωτερικά και εξωτερικά ζητήματα. Και ειδικά τα εξωτερικά, τα εθνικά θέματα είναι αυτά τα οποία μας ανησυχούν πάρα πολύ, γιατί δυστυχώς υπάρχει ένα κλίμα όχι καλό. Βλέπουμε ότι η γειτονική μας χώρα, η Τουρκία, που περνάει τα εσωτερικά τους προβλήματα, που θέλει να αλλάξει, να μεταβάλει το πολιτισμό ο πρόεδρος, ο κ. Ερντογάν, και θέλει να το μετατρέψει από προεδρευμένη σε προεδρική δημοκρατία, δηλαδή να συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες στα χέρια του. Θέλοντας να πάρει την πλειοψηφία στο δημοψήφισμα της 16 Απριλίου, δημιουργεί εντάσεις, ελπίζοντας ότι θα κερδίσει τις ψήφους από το Εθνικιστικό Κόμμα. Και αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Βλέπουμε από την άλλη πλευρά την ελληνική κυβέρνηση να μην κάνει αυτά που θα έπρεπε να κάνει, δηλαδή να ανεβάσει το θέμα διεθνώς, να ενημερώσει τους πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον ΝΑΤΟ, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ότι έχουμε καθημερινά παραβιάσεις και παραβάσεις του ελληνικού FIR. Θεωρώ ότι είναι πολλά ζητήματα πολύ σημαντικά που θα έπρεπε να έχουν αναδειχθεί και αυτό δυστυχώς από την πλευρά της κυβέρνησης δεν γίνεται. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τώρα το άλλο μέτωπο, το μέτωπο της οικονομίας, είναι μια πραγματικότητα αυτό το οποίο είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι δηλαδή αν κλείναμε όπως προβλεπόταν από το τρίτο μνημόνιο, το αχρίαστο μνημόνιο του Τσίπρα Καμένου, τη δεύτερη αξιολόγηση όταν έπρεπε, και έπρεπε να την κλείσουμε με βάση το τρίτο μνημόνιο που υπογράψει Τσίπρας Καμένος, έπρεπε να την κλείσουμε το Φεβρουάριο του 2016, δηλαδή 13 μήνες πριν. Δεν θα μας ζητούσαν τίποτα παρά μόνο αυτά τα οποία είχαν υπογράψει και κυρίως ήταν θέματα δομικών αλλαγών, μεταρρυθμίσεων, κάτι που το έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Και όσο πάει προς τα πίσω, τόσο περισσότερο ο λογαριασμός μεγαλώνει. Τώρα, πριν από ένα 15 μέρες, 20 μέρες, μας ζητούσαν το 2% του ΕΕΠ σε μέτρα για το 19 και μετά, το οποίο σήμαινε 3,6 δις. Τώρα έχουν ανεβάσει το λογαριασμό και μιλάμε περίπου για 5 δις μέτρα. Και όσο πλησιάζουμε προς την επικίνδυνη ημερομηνία του Ιουλίου, που θα πρέπει να καλύψουμε το κοχρεωλήσια, χρήματα δηλαδή που χρωστάμε και τόκους ύψους περίπου 7,5 δισεκατομμυρίων, τόσο περισσότερο θα μεγαλώνει ο λογαριασμός. Πρέπει λοιπόν να κλείσει, έπρεπε να έχει κλείσει ήδη η δεύτερη αξιολόγηση. Είναι απαραίτητο το να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση για να έρθει το κλίμα βεβαιότητας ελληνικής οικονομίας, για να μπούμε στο μηχανισμό ποσοτικής χαλάρωσης, δηλαδή να μπορούν να πάρουν οι τράπεζες μας φτηνό χρήμα για να μπορούν συνέχεια να διοχετεύσουν στην αγορά, να δανείσουν σε επιχειρήσεις φτηνό χρήμα. Και βέβαια επίσης σημαντικός και πρακτικός λόγος είναι για να πάρουμε τη δόση που είναι απαραίτητη, έτσι ώστε και τα χρέη προς τον ιδιωτικό τομέα να μειώσει η ελληνική κυβέρνηση, κάτι που φυσικά βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, συνεχώς να ανεβαίνουν τα χρέη του κράτους προς τους ιδιώτες, αλλά και για να έχουμε το ποσό που χρειάζεται τον Ιούλιο να καλύψουμε την τοκοχρεωτική δόση των 7,5 περίπου δισεκατομμυρίων. Mm-hmm. Κύριε Καράγλου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά έθεσε το θέμα εκλογών. Είπε είναι δικό τους θέμα αν θα περάσουν τα μέτρα, ας τα ψηφίσουν ή αλλιώς ας πάνε σε εκλογές. Είναι έτοιμη λοιπόν η Νέα Δημοκρατία από ό,τι καταλαβαίνουμε ακόμη και για αύριο αν στηθούν κάλπες, έτσι δεν είναι? Εμείς ισχυριζόμαστε, κύριε Κόκκινη, ότι η κυβέρνηση και η παράταση του βίου της βλάπτει σοβαρά την πατρίδα, βλάπτει σοβαρά τους Έλληνες πολίτες. Ζητάμε εκλογές που θεωρούμε ότι όσο πιο σύντομα γίνουν, τόσο πιο καλά θα είναι και για την πατρίδα και για την οικονομία και για τον ελληνικό λαό. Προφανώς δεν έχουμε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία να την επιβάλλουμε, όμως δεν θα συνεχίσουμε να το ζητάμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι προς όφελος της πατρίδος. Από εκεί και πέρα, ναι, είμαστε έτοιμοι. Κάθε μέρα που περνάει καταθέτουμε και καινούργιες προτάσεις
πάρουν στα διάφορα αντικείμενα της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής ζωής του τόπου και θεωρούμε ότι έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ρεαλιστικό και κοστολογήσιμο. Δεν είναι μαξιμαλιστικό, επαναλαμβάνω, είναι ρεαλιστικό και κοστολογήσιμο, γιατί αρχή του Κυριάκου του Μητσοτάκη, την οποία έχει περάσει και σε όλους μας, είναι ότι θα υποσχεθούμε μόνο πράγματα ρεαλιστικά που μπορούμε να κάνουμε, θα χτίσουμε με τον ελληνικό λαό μια συμφωνία αλήθειας, μια αμοιβαία συμφωνία εμπιστοσύνης, έτσι ώστε να ξανακερδίσουμε τη θετική ψήφο του ελληνικού λαού. Mm-hmm. Είπε χαρακτηριστικά σήμερα ο πρόεδρός μας ότι δεν θέλουμε να χάσει τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ για να έρθουμε εμείς. Θέλουμε να κερδίσουμε εμείς τις εκλογές. Και για να κερδίσουμε τις εκλογές σημαίνει ότι πρέπει πρώτα να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη μας με τον ελληνικό λαό και να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη του. Βλέπουμε πάντως ότι τα ποσοστά του κόμματός σας, κύριε Καραόγλου, έχουν ανωδική πορεία. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις ή μάλλον οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών. Γιατί δεν μιλάμε τώρα για δημοσκόπηση των τελευταίων 10 ημερών. Βλέπουμε ότι τους τελευταίους 6, 7, 8, 10 μήνες η Νέα Δημοκρατία κερδίζει συνεχώς έδαφος και αυξάνει τα ποσοστά της. Ήδη είμαστε σε ένα επίπεδο που τα νούμερα πλέον δεν μπορούν να αντιστραφούν. Mm-hmm. Έχουμε υπερδιπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν 17 μονάδες πάνω, κάτι που έτσι είναι πραγματικά μια τεράστια διαφορά που λογικά δεν ανατρέπεται. Από εκεί πέρα όμως εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μέχρι την τελευταία μέρα που θα γίνουν εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Εμείς ζητάμε να γίνουν αύριο, είναι δυνατόν, έτσι ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πλειοψηφία γίνεται. Και αυτό δεν το κάνουμε από λόγους αλαζονίας, αλλά θεωρούμε ότι το να κερδίσουμε ακόμη και την αυτοδυναμία θα είναι προς όφελος της πατρίδος. Και προσέξτε και κάτι σημαντικό. Έχει πει ο πρόεδρος μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι ακόμη και αυτοδυναμία, αν πάρουμε, δεν θα επιδιώξουμε να κυβερνήσουμε μόνοι μας. Θα αναζητήσουμε στηρίγματα και συνεργασίες για να χτίσουμε μια πλατιά κοινωνική συμμαχία και με τα άλλα μικρότερα φιλοευρωπαϊκά δημοκρατικά κόμματα. Και αναφέρομαι στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ που είναι σήμερα με τη Δημοκρατική Αριστερά, αναφέρομαι στην Ένωση Κεντρών, αναφέρομαι στο Ποτάμι, αναφέρομαι ενδεχόμενα και σε άλλους σχηματισμούς που θα μπουν στη Βουλή, που θα έχουν σαν κυρία χαρακτηριστικά αυτά που ανέφερα, δηλαδή θα έχουν φιλοευρωπαϊκό δυτικό προσανατολισμό και βεβαίως σαν δημοκρατικά κόμματα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καράγλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλό βράδυ, χάρηκα που σας άκουσα. Να είστε καλά. Γεια σας. Υπόμνημα τώρα, κυρίες και κύριοι, στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Νίκο Παπά κατέθεσε χθες ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας Κερκίνης, ο Θόδωρος Καρατζίκος. Ο κύριος Καρατζίκος, με το έγγραφο αυτό, ζητά να γίνει παραχώρηση έκτασης για χρήση του δημοσίου στη θέση λιμανάκι της λίμνης Κερκίνης, προκειμένου να αξιοποιηθεί επιτέλους το συγκεκριμένο σημείο. Να σημειώσουμε ότι την έκταση σήμερα την διαχειρίζεται η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου. Υπόμνημα κατέθεσε στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Νίκο Παπά ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας Κερκίνης Θεόδωρος Καρατζίκος με θέμα την παραχώρηση έκτασης για χρήση του δημοσίου στη θέση λιμανάκι της λίμνης Κερκίνης, προκειμένου να γίνει επιτέλους η αξιοποίηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Συνδικής. Εμείς ζητάμε την παραχώρηση του λιμανιού από την Κτηματική Υπηρεσία προς το Δήμο Συνδικής. Αυτό ζητάμε. Αυτό είναι ένα θέμα χρόνο, εδώ και πολλά χρόνια που προβληματίζει την περιοχή μας. Δεν έχει γίνει αξιοποίηση μέχρι στιγμή. Δεν έχει γίνει αξιοποίηση για αυτό το λόγο. Δεν μπορούμε να επέμβουμε σαν Δήμος να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις. Στο υπόμνημά του, ο κύριος Καρατζίκος σημειώνει ότι στο συγκεκριμένο χώρο υπάρχουν υποδομές που έχουν εγκαταληφθεί εδώ και πολλά χρόνια, καθώς ο Δήμος δεν έχει την αρμοδιότητα συντήρησής τους. Η έκταση, να σημειώσουμε, ότι διαχειρίζεται σήμερα από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου. Τα κτίρια αυτά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή θα τα διορθώσουμε. Αυτές είναι οι ιδέες μας. Δεν θα κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις που δεν μας επιτρέπονται. Θα κάνουμε παρεμβάσεις σύμφωνα με το νόμο. Τα κτίρια είναι σε κακή κατάσταση, να πούμε. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Θέλουμε να τα διορθώσουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε καμία ενέργεια. Και από όσο ξέρουμε, ο κόσμος έρχεται, επισκέπτεται τη συγκεκριμένη περιοχή. 100.000 επισκέπτες έχουμε το χρόνο. Επομένως πρέπει να γίνει αμέσως η αναβάθμιση. Εννοείται. Τα πιο εκπληκτικά τριήμερα προσφορών είναι στα καταστήματα Kantzas. Μέχρι το Σάββατο 18 Μαρτίου, όλα τα ελαιόλαδα 1 και 2 λίτρων 20% φθηνότερα. Φροντίζουμε να φτάνει στο τραπέζι σας καθημερινά μόνο ελληνικό ποιοτικό κρέας στη χαμηλότερη δυνατή τιμή και το πετυχαίνουμε χάρη στη συνεχή και άριστη συνεργασία μας με επιλεγμένους Έλληνες παραγωγούς. Όλος ο κοιμάς 20% φθηνότερα. Αυγά, όλες οι συσκευασίες 2 συν 1 δώρο. Ολό...
ολόφρεσκα αρτοποιήματα από το Καρβέλι για όλες τις στιγμές της ημέρας. Βρείτε τώρα στα ρένιο ψωμί του τόστο διαλεγμένο 800 γραμμαρίων συν 400 γραμμάρια δώρο. Όλες οι οδοντόκρεμες Colgate 40% φθηνότερα. Και όλα τα κρεμοσάπινα Dream Team 1 λίτρου 20% φθηνότερα. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Τα επιχειρησιακά αντανακλαστικά 5 νοσοκομείων της Βορείου Ελλάδος αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο του πανελλαδικού σχεδιασμού και διαπίστωσης της ετοιμότητας του προσωπικού των νοσοκομείων, της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης κρίσεων, καθώς επίσης και της βελτιστοποίησης της συνεργασίας με εμπλεκόμενους φορείς και κυρίως το πυροσβεστικό σώμα. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό την άσκηση ετοιμότητας που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Έπεσε με το μηχανάκι. Χειρουργικό. Κεφάλι στύψες. Μόνο στο πόδι. Εντάξει. Αιμορραγής από πουθενά. Χειρουργικό. Ασκήσεις ετοιμότητας ευρείας κλίμακας σε νοσοκομεία της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης πραγματοποιεί αυτό το χρονικό διάστημα το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, ειδικότερα στο πλαίσιο του πανελλαδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού και διαπίστωσης της ετοιμότητας του προσωπικού των νοσοκομείων, της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης κρίσεων, καθώς επίσης και της βελτίωσης της συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς, κυρίως το πυροσβεστικό σώμα. Η άσκηση εντάσσεται στα επιχειρησιακά σχέδια Περσέας και Σόστρατος και έγινε παρουσία του Διοικητή του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας, Νικόλαου Παπαευσταθίου. Αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το Υπουργείο Υγείας, για το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, είναι ο καθένας από το προσωπικό το οποίο βρίσκεται στο νοσοκομείο να μπορέσει να ξέρει τι πρέπει να κάνει αφενός μεν για να προστατεύσει τον εαυτό του και αφετέρου δε για να προσφέρει αποτελεσματικές πρώτες βοήθειες τόσο στους ασθενείς όσο και στους συγγενείς. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, η εκένωση είτε είναι μερική είτε ολική ενός υγειονομικού σχηματισμού όπως είναι ένα νοσοκομείο δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Με την επισήμανση ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα απεγκλωβιστούν από ένα νοσοκομείο ήταν ασθενείς και θα εξακολουθούν να παραμένουν ασθενείς. Σημειώνεται πως σε ασκήσεις εκένωσης που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλα νοσοκομεία της χώρας συμμετέχουν οι πυροσβεστικοί, το ΕΚΑΒ και ο στρατός. Στα πιθανά σενάρια αυτών των ασκήσεων περιλαμβάνεται η περίπτωση ισχυρού σεισμού και ο απεγκλωβισμός κλινήρει μηχανικά υποστηριζόμενου ασθενούς με την μέθοδο της κεκλειμένης γέφυρας. Άλλο σενάριο είναι ο απεγκλωβισμός ασθενών από φλεγόμενο χώρο εντός του νοσοκομείου ή από σημείο στο οποίο έχει σημειωθεί μερική κατάρρευση του κλιμακοστασίου. Το σενάριο προέλαβε ότι έγινε σεισμός 7,2 της κλίμακας Ρίχτερ. Ενημερώθηκε από τον συντονιστή εφημερία ο διοικητής, ο οποίος κάλεσε αμέσως την Συντονιστική Επιτροπή Εκένωσης του Νοσοκομείου. Πήραμε εκθέσεις από την τεχνική υπηρεσία για την κατάσταση του κτηρίου που είχε σοβαρές ζημιές στο φέροντο οργανισμό. Καταμετρήθηκαν επακριβώς ποιο προσωπικό βρισκόταν μέσα, ασθενή, συνοδοί. Και άρχισε η οργανωμένη εκένωση του νοσοκομείου. Στήθηκαν σκηνές υποδοχής των ασθενών στο πάρκινγκ του νοσοκομείου. Πρώτα βγήκαν οι περιπατητικοί ασθενείς, μετά αυτοί που μπορούσαν με καρότσι ή με φορείο ή όπου δεν υπήρχε δυνατότητα και με κουβέρτες. Το αρμόδιο τώρα, κυρίες και κύριοι, τμήμα για να επιστρέψουμε και πάλι στις αίρες Πρασίνου του Δήμου Σερών προχωρά τις τελευταίες ημέρες σε κλάδεμα δέντρων σε διάφορες οδούς. Έτσι λοιπόν προχώρησαν και σε κλάδεμα δέντρων στην οδό Μεραρχίας της πόλης των Σερών. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ένα νέο πρωτοποριακό τρόπο για την περισυλλογή των κομμένων κλαδιών εφαρμόζει πλέον η Αντιδημαρχία Πρασίνου του Δήμου Σερών αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία.
κλαδιά μήκους έως 80 εκατοστά, με τη βοήθεια του εν λόγω μηχανήματος, μετατρέπονται απευθείας σε πριονίδι και στη συνέχεια αποτελούν έτοιμο φυτόχωμα. Σήμερα, το εν λόγω μηχάνημα βρέθηκε στο τέρμα της οδού Μεραρχίας, με τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου Γιώργο Δούκα να επιβλέπει τη λειτουργία του. Σήμερα εδώ ξεκίνησε το κλάδιμα των δέντρων, των μεγάλων και επικίνδυνων δέντρων. Ξεκινάμε και να τελειώσουμε επί της Μεραρχίας για να πάμε μετά στους Επταμήλους και στον Αηγιάννη. Εκεί θα καταλήξουμε. Για πρώτη φορά χρησιμοποιείται η τεχνολογική εξέλιξη που υπάρχει στην Ελλάδα. Εδώ υπάρχει και ένα μηχάνημα το οποίο τα κλαδιά μπαίνουν μέσα και βγαίνουν σκόνη σχεδόν και κατευθείαν πάνω στο φορτηγό. Είναι κλαδιά με διάμετρο γύρω στους 8 με 10 πόντους, γιατί όπως ξέρετε πάνω από 10 πόντους δεν τα αφήνουν οι κάτοικοι και τα παίρνουν οι ίδιοι. Για τη σόπα, για το τσάκι, για τη ζεστασιά του. Όπως είδατε εδώ υπάρχουν κομμένα ξύλα χοντρά τα οποία τα παίρνουν οι ίδιοι. Από εκεί και πέρα, αφού συνεχίσουμε εκεί, θα τελειώσουμε και δεν θα υπάρχει αυτός ο συνοστισμός, οι λόφοι που δημιουργούνται στο πάρκο βαρέων οχημάτων από κλαδιά. Εδώ θα υπάρχει το 10% από ό,τι βγάζαμε, θα βγάζουμε τώρα το 10% και θα είναι έτοιμο το υλικό για λίπασμα. Δηλαδή θα υπάρχει το ανάλογο φυτόχωμα για τις γλάστρες. Εκεί άλλαξε απλά με τα μηχανήματα που είναι μεγάλα και μπορούν να πάνε πολύ ψηλά. Ο νέος τρόπος είναι ότι τα κλαδιά τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να τα παίρνουμε, να τα μαζεύουμε και να τα πετάμε και δεν ξέρουμε πού να τα πετάμε, τώρα γίνονται θρύψαλα. Οπότε εκεί που πάνε δεν πιάνουν χώρο. Δεν πιάνουν χώρο. Την ίδια ώρα ο κύριος Δούκας απάντησε και στους κατοίκους της οδού Σεβαστίας, των οποίων ορισμένα από τα οχήματα εχθές εγκλωβίστηκαν λόγω των κλαδιών που βρίσκονταν στο έδαφος της οδού. Γιατί το μηχάνημα ήρθε 2 ώρα εκεί για να κάνει τα κλαδιά. Και δεν μπορεί μετά από τις 3 που σταματήσαμε εμείς το κλάδεμα να συνεχίσει, γιατί υπάρχει και η κοινή ησυχία. Κάποια έμειναν εκεί. Σήμερα το πρωί τελείωσαν όλα. Δικαιολογημένες ήταν και οι αντιδράσεις των κατοίκων της οδού Μεραρχίας κατά την περσινή περίοδο για το μη κλάδεμα των δέντρων. Ωστόσο, όπως εξήγησε ο κύριος Γιώργος Δούκας, αυτό οφείλονταν στη λήξη της εργολαβίας. Και εδώ η περιοχή ειδικά από πέρυσι ζητούσε να κλαδευτούν. Απλά τελείωσε η εργολαβία και δεν μπορέσαμε να τα κάνουμε πέρυσι. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε από τη Μεραρχία. Για τα υποσχεθήκαμε, την επόμενη εργολαβία θα ξεκινήσουμε από τη Μεραρχία. Και μετά θα πάμε Επταμήλους και στον Αηγιάννη. Γιατί και εκεί, όπως ξέρετε, έχει μεγάλα και επικίνδυνα δέντρα. Ο ΤΑΠ είναι σημαντικός για τις τοπικές κοινωνίες και οι τοπικές κοινωνίες είναι σημαντικές για τον ΤΑΠ. Γι' αυτό σχεδιάζουμε να επενδύσουμε εκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα τοπικής κοινωνικής στήριξης μέσα στα επόμενα χρόνια. Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε την αξία της γης και της παραγωγής. Ο ΤΑΠ μπορεί να διευκολύνει τη μελλοντική πρόσβαση στο φυσικό αέριο, ενισχύοντας την ήδη υπάρχουσα υποδομή. Ο ΤΑΠ μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για την Ευρώπη και να ενισχύσει τη γεωστρατηγική της θέση. Με την υγεία και την ασφάλεια να αποτελούν προτεραιότητά μας, ο ΤΑΠ είναι ένα μεγάλο έργο στην Ελλάδα για την Ελλάδα. Με μακροπρόθεσμα ωφέλη για τη χώρα και τις τοπικές κοινωνίες. Το βιβλίο «Είμαι πολίτησα Τζάνουμ» παρουσίασε στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη των Σερών ο συγγραφέας Θεόδωρος Δεύτος. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Αδελφότητα Μικρασιατών Σερών, ο Άγιος Πολύκαρπος, τις εκδόσεις Ωκεανός και το βιβλιοπωλείο Σοκράτης, ενώ το βιβλίο παρουσίασε ο ψυχίατρος κύριος Μιχάλης Σωτηρίου. Η Αδελφότητα Μικρασιατών Σερών, ο Άγιος Πολύκαρπος, οι εκδόσεις Ωκεανός και το βιβλιοπωλείο Σοκράτης παρουσίασαν το απόγευμα της Τετάρτης το νέο βιβλίο του Θοδωρή Δεύτου «Είμαι πολίτης Ατζάνου» στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Πόλης των Σερών. Βρίσκομαι στις Σέρες για την παρουσίαση του νέου μου βιβλίου που έχει τον τίτλο «Είμαι πολίτης Ατζάνου». Είναι το 6ο μου βιβλίο και το 4ο ιστορικό μυθιστόρημα που αφορά τις αλυσμόνιτες πατρίδες. Το βιβλίο αυτό αφορά την Κωνσταντινούπολη, περίοδο 1923 μέχρι το 1981. Παρακολουθεί τη ζωή μιας οικογένειας Κωνσταντινοπολιτών, τρεις γενιές συγκεκριμένα μιας οικογένειας, και μέσα από τη ζωή των ηρώων αυτής της οικογένειας περνάει και η ιστορία της Κωνσταντινούπολης του προηγούμενου αιώνα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο ξεκίνησε εντυπωσιακά καλά κυκλοφοριακά. Οι κριτικές τις οποίες παίρνει είναι εξαιρετικά καλές.
και ελπίζω ότι θα ξεπεράσει και την περσινή μου επιτυχία, την Τραπεζούντα, το Διαμάντι της Ανατολής, ένα βιβλίο από το οποίο μπήκε θέμα στις πανελλήνιες εξετάσεις. Η Αδελφότητα Μικρασιατών Νομός Ρόνου Άγιος Πολύκαρπος, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Οκεανός και το βιβλιοπωλείο Σοκράτης του κυρίου Δεογάνογλου, παρουσιάζουν σήμερα το βιβλίο του Θοδωρή Δεύτου με τίτλο «Είμαι πολίτης Ατζάνουμ». Είναι η τρίτη φορά που έρχεται στις Σέρες με την αδελφότητα ο κύριος Δεύτος. Την πρώτη φορά είχε έρθει με το Σμύρνη Συγγνώμη πριν μερικά χρόνια που παρουσιάστηκε στο επιμελητήριο. Πέρσι παρουσιάσαμε μαζί με την Εύξη Νολέσχη την Τραπεζούντα, το Διαμάντι της Ανατολής, και φέτος το «Είμαι πολίτης Ατζάνουμ» και τα τρία του Θεοδωρή του Δεύτου. Ήθελα να ευχαριστήσω τον ίδιο τον συγγραφέα, επίσης να ευχαριστήσω την Περιφερειακή Ενότητα Στερών που υποστηρίζει την εκδήλωση αυτή, τον Μιχάλη του Σωτηρίου, τον ψυχίατρο, ο οποίος είναι και μέλος της αδελφότητας και θα παρουσιάσει το βιβλίο, την Άντια τη Δερέμπη, τη δημοσιογράφο, η οποία θα μας παρουσιάσει διάφορα αποσπάσματα από το βιβλίο, θα τα διαβάσει, και γενικά και το Χρήστο του Κωνσταντινίδη από το Ελπίδα Ριζόρτ για τη διαμονή του κυρίου Δεύτου. Η αδελφότητα, όπως είναι γνωστόν, κάθε χρόνο πραγματοποιεί 1 με 2 παρουσιάσεις βιβλίων, και επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από βιβλία να παρουσιαστούν από το Σύλλογο, βάζουμε μια προτεραιότητα, γιατί και η καιρή είναι δύσκολη και ο κύριος Δεύτος έχει έρθει από την Αθήνα. Θεωρώ ότι προσφέρουμε στο αναγνωστικό κοινό ένα σπουδαίο βιβλίο, το οποίο ήδη έχει πουλήσει πάνω από 5.000 βιβλία. Είμαστε ευχαριστημένοι και πιστεύουμε ότι θα πάει καλά το βιβλίο και εμείς σαν αδελφότητα θα συνεχίσουμε το έργο το οποίο παράγουμε. Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό ιστορικό μυθιστόρημα για την Κωνσταντινούπολη, την πόλη των θρύλων και των παραδόσεων. Το βιβλίο παρουσίασε ο ψυχίατρος Μιχάλης Σωτηρίου, ενώ αποσπάσματα διάβασε η δημοσιογράφος Νάντια Δερέμπεϊ. Πρέπει να σας πω πως είναι πραγματικά ένα βιβλίο που από την πρώτη και όλη σελίδα μέχρι και την τελευταία σου κρατάει ενεργό το ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή. Μιλάει βεβαίως, έχει και ένα θέμα το οποίο προκαλεί συγκίνηση, ξυπνά μνήμες και οπωσδήποτε είναι ένα θέμα πολύ αγαπημένο για όλους μας. Περιγράφει την ζωή, τις ευχάριστες στιγμές, τις δύσκολες στιγμές των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, έτσι όπως περιγράφονται από μια οικογένεια και από έναν διάλογο που γίνεται μεταξύ της Ροξάνης και της Έρσης, που είναι ουσιαστικά η μητέρα και η κόρη, οι δύο πρωταγωνίστρες, οι δύο ηρωίδες του συγκεκριμένου βιβλίου. Νομίζω πως έξω διατίθεται και αυτό το βιβλίο, οπότε έχετε την ευκαιρία όσοι επιθυμείτε να το προμηθευτείτε. Την εκδήλωση έκλεισε ο συγγραφέας Θοδωρής Δεύτος, ο οποίος συνομίλησε με το κοινό και υπέγραψε αντίτυπα του βιβλίου. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Για αύριο αναμένονται τοπικές νεφώσεις σε ολόκληρη τη χώρα που κατά περιόδους θα είναι αυξημένες, οι οποίες όμως σταδιακά από το απόγευμα και μετά θα περιοριστούν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και τη νότια και ανατολική Πελοπόννησο. Στη Βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες έως και το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη έως και τις πρώτες πρωινές ώρες. Όσον αφορά τώρα τη θερμοκρασία, αυτή θα κοιμανθεί ως εξής. Στις Σέρες από 8 έως 15 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 8 έως 14. Στην Καβάλα από 6 έως 13. Στη Δράμα από 6 έως 14. Στην Ξάνθη από 7 έως 12. Στην Κομωτινή από 6 έως 13. Στην Αλεξανδρούπολη από 7 έως 12. Και στην Οριστιάδα από 7
έως 13 βαθμούς Κελσίου. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, με την πρόγνωση του καιρού, ολοκληρώθηκε το κεντρικό μας δελτίο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές αλλά και από τεχνικούς, αλλά και από δημοσιογράφους για ένα πολύ όμορφο βράδυ.